μωρή και τυφλή. Έτσι αποκαλεί ο Κύριος τους γραμματείς και τους φαρισαίους, τους υποκριτές, γιατί ήσαν όντως τυφλοί πνευματικά, διότι είχαν άγνοια του Θεού. Εγκεφαλικά μπορεί να γνώριζαν τις προφητείες, αλλά δεν ζούσαν σύμφωνα με τις προφητείες και σύμφωνα με τις εντολές του νόμου, σύμφωνα με το πνεύμα του νόμου, που ήταν πνεύμα εσπλαχνίας και αγάπης. Ζούσαν σύμφωνα με το δικό τους πνεύμα, σύμφωνα με τα θελήματά τους. Γι' αυτό και ήσαν σκοτισμένοι στο νου, σκοτισμένοι στη διάνοια και μέσα σε βαθύ σκοτάδι αγνίας. Αγνοούσαν τη ζωή του Θεού. Είχαν αγνωσία του Θεού. Λέγει ο Μέγας Αντώνιος στην 119η παρένεσή του περί ήθους ανθρώπων και Χριστής πολιτείας στη Φιλοκαλία. Αναισθησία και μωρία ψυχής εστίν η αγνωσία του Θεού. Μωρή και τυφλή ήταν οι Φαρισαίοι, γιατί είχαν αναισθησία και είχαν αγνωσία. Ήταν μέσα στην περιοχή του σκότους, γιατί δεν γνώριζαν αληθινά τον Θεό, το θέλημα του Θεού και την ζωή του Θεού. Όποιος δεν γνωρίζει τον Θεό, όποιος δεν πιστεύει στον Θεό, όποιος δεν γνωρίζει τις εντολές του Θεού, τον νόμο του Θεού και δεν ζει σύμφωνα με αυτές, αυτός είναι ανέστητος πνευματικά. Δεν έχει δηλαδή ενεργές, δεν έχει ανοιχτές, δεν έχει ζωντανές τις πνευματικές του αισθήσεις. Δεν βλέπει και δεν ακούει το πνευματικό κόσμο. Και ακόμα είναι μωρός, είναι ανόητος και ζει και σκέφτεται ασύνετα, ανόητα. Ακριβώς αυτό είχαν πάθει οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι και είχαν πέσει στην αμαρτία και στο κακό. Διότι, λέγει στη συνέχεια και ο Μέγας Αντώνιος, το γάρ κακόν εκ της αγνωσίας τίκτεται. Δηλαδή, το κακό γεννιέται από την αγνωσία, από την άγνοια του Θεού, από την άγνοια του νόμου του Θεού, από την αδιαφορία απέναντι στον Θεό και στον νόμο Του. Εκ της γνώσης του Θεού προσγίνεται της ανθρώπης και σώζει την ψυχή το αγαθόν. Το κακό γεννιέται από την άγνοια του Θεού και το αγαθόν γεννιέται από τη γνώση του Θεού και προσγίνεται, επέρχεται στους ανθρώπους και σώζει την ψυχή του ανθρώπου. Ο άνθρωπος που θα γνωρίσει τον νόμο του Θεού και θα τον εφαρμόσει, αυτός θα σώσει την ψυχή του και θα ζήσει αιωνίως εν μακαριότητη. Εάν ούν τα θελήματά σου μη πειν σπουδάζεις, νυφάλιος υπάρχουν και γνωρίζουν τον Θεό, έχεις τον νου σου επί τας αρετάς, λέγει στη συνέχεια ο Μέγας Αντώνιος. Εάν λοιπόν, λέει, φροντίζεις να μην κάνεις τα θελήματά σου και έτσι θα είσαι νυφάλιος, θα είσαι ξύπνιος και δεν θα είσαι κοιμισμένος, μεθυσμένος από τα άνομα θελήματά σου, και τότε θα είσαι και γνωρίζον τον Θεό, τότε θα μπορείς να γνωρίζεις τον Θεό, βεβαίως εφόσον και εσύ το προσπαθείς και το θέλεις. Και αν λοιπόν είσαι έτσι, τότε πραγματικά θα έχεις τον νου σου στις αρετές. Εάν όμως φροντίζεις να κάνεις τα πονηρά σου θελήματα, χάριν της ειδονής, υποτασσόμενος στη φιλιδονία σου, τότε καταστρέφεσαι, όπως τα άλογα ζώα. Επειδή είσαι αποχαυνομένος εξαιτίας της αγνωσίας του Θεού και δεν αναλογίζεσαι τα κακά που πρόκειται να σου συμβούν μετά τον θάνατο. Δεν σκέφτεσαι με σύνεση. Είσαι μωρός και τυφλός, αποχαυνομένος από την άγνοια του Θεού και υποδουλωμένος στα άνομα θελήματά σου και στα πάθη σου. Εάν, λέει ο Μέγας Αντώνιος, τα θελήματά σου τα πονηρά προς ειδονήν σπουδάζεις ποιήν, αγνωσίαν Θεού με θείον, απόλυσε ως τα άλογα, μη ενθυμούμενος τα μετά θάνατόν σοι συμβισόμενα αγαθά. Δεν θυμάσαι το θάνατο, δεν θυμάσαι τα συμβισόμενα τα κακά. Δεν θυμάσαι το θάνατο, δεν θυμάσαι τα κακά που σε περιμένουν, εφόσον είσαι μακράν του Θεού, μακράν της γνώσης του Θεού, εφόσον δεν κάνεις το θέλημα του Θεού, αλλά τα δικά σου πονηρά θελήματα, εφόσον είσαι μεθυσμένος από την άγνοια του Θεού
τότε ακριβώς παθαίνεις το χείριστο όλο. Υποδουλώνεσαι στο κακό, στην αμαρτία, στο διάβολο και υπόκεισαι στον αιώνιο θάνατο. Ας αγωνιστούμε, αδελφοί, να διώξουμε μακριά κάθε άγνοια του νόμου του Θεού, κάθε τύφλωση πνευματική, για να πάψουμε να είμαστε μωροί και τυφλοί, όπως εκείνοι οι ασεβείς και ζηλόφθονες φαρισαίοι, οι οποίοι και τελικά οδήγησαν τον Σωτήρα και Λυτρωτή μας στο Σταυρό. «Τυφλός, τυφλών εάν οδηγεί», λέει ο Κύριος μας, «αμφότεροι εις βόθινον πεσούνται». Εάν ένας τυφλός, ένας άνθρωπος δηλαδή που έχει άγνοια του Θεού και του νόμου του, οδηγεί έναν άλλον τυφλό, που θα πέσουν και δύο παρά στον βαθύ λάκκο. Θα πρέπει να αγωνιζόμαστε να διώχνουμε την άγνοια από την ψυχή μας και έτσι να κάνουμε το θέλημα του Θεού και να αποστανμώνουμε και τους ανθρώπους, τους άφρονες που ζουν μέσα στο σκότος της άγνοιας και της αμαρτίας. «Ούτως εστί το θέλημα του Θεού», λέει ο Άγιος Απόστολος Πέτρος στην πρώτη του Καθολική Επιστολή, «αγαθοποιούντας φημούν την των αφρώνων ανθρώπων αγνωσίαν». Αυτό είναι το θέλημα του Θεού, να κάνουμε το αγαθό, να δείχνουμε αγάπη προς όλους και έτσι να αποστομώνουμε την άγνοια των ανοήτων ανθρώπων. Ο Απόστολος Παύλος, όσο ήταν στην άγνοια, ήταν φοβερός διώκτης, αλλά είχε καλή διάθεση και γι' αυτό ο Θεός τον ελέησε. Δεν κυνηγούσε από κακία τους χριστιανούς, αλλά από άγνοια. Και λέγει λοιπόν για τον εαυτό του, «τον πρώτερον όντα βλάσφημον και διώκτην και υβριστήν, εμένα ο Θεός με είδε και με ελέησε. Ηλεήθην ότι αγνοών επίησα εν απιστία». Ήμουνα στην απιστία εξαιτίας της αγνίας και γι' αυτό καταδίωκα την Εκκλησία του Θεού. Η άγνοια λοιπόν οδηγεί τον άνθρωπο ακόμα και στον διωγμό και ακόμα και στην αντιθεία, στην πολεμική εναντίον του Θεού. Αν όμως ο άνθρωπος έχει καλή διάθεση και γνήσια αναζητά τον αγαθό Θεό, ο Θεός θα το αποκαλυφθεί όπως συνέβη στον Απόστολο Παύλο. «Όποιος έχει άγνοια του Θεού», λέει ο Άγιος Μάρκος ο ασκητής, «περνάει από δρόμο που έχει και στις δύο πλευρές του γκρεμό και εύκολα ανατρέπεται από κάθε άνεμο», και καταλαβαίνουμε πόσο εύκολα γκρεμίζεται. «Όταν τον επαινούν, το παίρνει επάνω του και όταν τον κατηγορούν, πικραίνεται». Αυτός είναι που έχει άγνοια του Θεού, ενώ θα έπρεπε να συμβαίνει το αντίθετο, να μην προσέχει τους επένους και να μην πικραίνεται, αλλά να χαίρεται όταν τον κατηγορούν και μάλιστα άδικα. Αυτός που έχει άγνοια Θεού, λέει ο Άγιος Μάρκος ο ασκητής επίσης, όταν καλοπερνάει, τότε προβαίνει σε ασέλγειες και ακατανόμαστες πράξεις. Και όταν κακοπερνά, κλαίει τη μοίρα του, πέφτει σε κατάθλιψη και κατηγορεί ακόμα και αυτόν τον Θεό. Όταν έχει αντίληψη καλή, το δείχνει, και όταν δεν καταλαβαίνει, καμώνεται πως κατάλαβε. Υπηρετεί δηλαδή πάντα την ανθρωπαρέσκεια, την κοινοδοξία. Όταν γίνεται πλούσιος, αυτός που έχει αγνωσία Θεού, δείχνεται αλαζονικός, υπερηφανεύεται, υπεριψώνεται σε σχέση με τους άλλους, κομπορημονεί, καυχαίται, και όταν φτωχαίνει, υποκρίνεται για να μην φανεί η φτώχεια του. Αν χορτάσει καλά, γίνεται θρασής, και όταν νηστεύει, τον κυριεύει η καινοδοξία. Με αυτούς που τον ελέγχουν, μαλώνει και θεωρεί ανόητους όσους τον συγχωρούν. Αυτός είναι ο έχων την αγνωσία του Θεού, την άγνοια του Θεού. Πόσο ωραία μας τον σκιαγραφεί ο Άγιος Μάρκος ο ασκητής. Και πάλι λέγει, «όλων των κακών προηγείται η άγνοια. Όποιος αγνοεί την ενέδρα των εχθρών δαιμόνων, σφάζεται εύκολα. Και όποιος δεν γνωρίζει τις αιτίες των παθών, και αυτός καταπίπτει πολύ εύκολα».
Η άγνοια είναι ο πρώτος και κύριος γίγαντας του διαβόλου. Όποιος έχει άγνοια δεν μπορεί να αντισταθεί στις παγίδες, δεν μπορεί να μην πέσει στις παγίδες του εχθρού και δεν μπορεί να ευαρεστήσει τον Θεό. Η άγνοια στον νόμο του Θεού, λέει πάλι ο Άγιος Μάρκος, κάνει τον άνθρωπο να αντιλέγει στα ωφέλιμα, ενώ του υποδεικνύουν τα ψυχοφέλιμα, αυτά που θα το σώσουν, εκείνος φέρνει αντίρρηση. Ακριβώς γιατί αγνοεί ποιο είναι το αληθινά καλό και ωφέλιμο, ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Και όταν αποθρασύνεται, αυξάνει την προϋπάρχουσα κακία. Δεν έχει σταματημό πλέον ο κατήφορος στον οποίο οδηγεί η άγνοια του Θεού τον άνθρωπο. Όλο και περισσότερο θρασύνεται, όλο και βαθύτερα προχωράει στο κακό και στον άδη. Η άγνοια του Θεού, θα μας πει και ο Μέγας Βασίλειος, είναι θάνατος ψυχής. Κανένας να μην προφασίζεται άγνοια γύρω από το καλό, διότι μέσα μας είναι σπαρμένος ο φυσικός νόμος, η συνείδηση, λέει ο Μέγας Βασίλειος, που μας υποδεικνύει να είμαστε φίλοι του καλού και ξένοι προς τα βλαβερά και κακά. Γι' αυτό δεν μπορεί κανείς να λέει «δεν γνώριζα». Μπορεί να μην το είχε διαβάσει κάπου ή να μην τον είχε ακούσει από κάποιον, αλλά σίγουρα όμως είχε από μέσα του πληροφορία, είχε τη συνείδησή του, η οποία τον έλεγχε όταν προχωρούσε στο κακό και τον ενεθάρρυνε στο να κάνει το αντίθετο καλό. Καλύτερα, λέει και ο Ρεσόστομος, να αγνοείς παντελώς κάτι παρά να το μαθαίνεις εσφαλμένα. Γιατί το πρώτο δεν μπορεί να κατηγορηθεί, ενώ το δεύτερο αποστερείται συγγνώμης. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας πολεμά τις αιρέσεις. Δυστυχώς, όπως είπαμε, αν και όλοι έχουμε μέσα μας το νόμο της συνειδήσεώς μας, εξαιτίας των πολλών αμαρτιών και παθών μας, πολλές φορές η συνείδησή μας διαστρέφεται. Αν δεν έχουμε και τη σωστή διδασκαλία έξωθεν, εάν υπάρχουν αιρέσεις μέσα στο κήρυγμα της Εκκλησίας, τότε αλίμονο σε αυτόν τον άνθρωπο. Γι' αυτό λέει ο Ρεσόστομος, καλύτερα να μην το μάθεις καθόλου κάτι, παρά να το μάθεις εσφαλμένα, να το μάθεις διαστραμμένα. Γι' αυτό πάντα πρέπει να πολεμάμε τις αιρέσεις, τα δόγματα, τα αιρετικά, τα οποία διαστρέφουν την πίστη και τη συνείδησή μας και τη συνείδηση των συνανθρώπων μας. Αυτός είναι ο μεγαλύτερος εχθρός της Εκκλησίας. Ας αγωνιζόμαστε με κάθε τρόπο να καταπολεμούμε την άγνοια του νόμου του Θεού, την άγνοια των παγίδων του διαβόλου, την άγνοια του εαυτού μας, γιατί όλα αυτά είναι γεμάτα από είναι ψυχόλεθρα, οδηγούν στον όλεθρο την ψυχή μας και στην αιώνια απώλεια την ύπαρξή μας. Ας ακούσουμε αυτό που λέγει ο Μέγας Αντώνιος. Είναι η αγνωσία του Θεού, αναισθησία και μορία της ψυχής και από αυτή γεννιέται το κάθε κακό. Ας επιδιώξουμε τη γνώση του Θεού από την οποία γεννιέται το κάθε καλό και σώζεται η ψυχή μας. Το δε Θεό ημών δόξα πάντοτε, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.